Με την εικόνα του Τόνου στο μυαλό του, ο ψαροκυνηγός θα ταξιδέψει μέσα στο Αιγαίο με σκοπό να βρει τα ψάρια μύθου στο υποβρύχιο κυνηγίου. Πρώτο βήμα του κυνηγού που θα αποφασίσει να αφιερωθεί στο ψάρεμα του υπέροχου αυτού ψαριού είναι η μελέτη. Συλλέγοντας πληροφορίες και σημειώνοντας τα σημεία όπου τυχαίες συναντήσεις του φανέρωσαν τέτοια ψάρια, στόχος του θα είναι η αποκρυπτογράφηση των μοναδικών διαδρομών που ακολουθούν στα μεγάλα ταξίδια τους. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι γαλαζόπτεροι τόνοι μπορούν να διανύσουν τουλάχιστον 5.000 μίλια ετησίως ή ακόμα και 150 μίλια ημερησίως. Αυτό κάνει ιδιαίτερα δύσκολη τη συστηματική παρακολούθησή τους. Κυριολεκτικά μπορούν να βρίσκονται και να κυνηγούν σε όλα τα μήκη και πλάτη του Αιγαίου. Η μεγάλη ποσότητα τροφής που απαιτείται καθημερινά για την επιβίωση ενός και μόνο ψαριού, που φτάνει ημερησίως ακόμα και το 25% του συνολικού του βάρους, κάνει επιτακτική την ανάγκη της μετανάστευσης. Επόμενο βήμα λοιπόν θα είναι ο εντοπισμός της τροφής του, που αποτελείται από μικρά ψάρια όπως οι σαρδέλες, η κολλή, η φρίζα, οι ρέγγες, τα καλαμάρια αλλά και τα καρκινοειδή. Αφιερώνοντας πολλές ώρες και ημέρες στο πέλαγος, μοναδικοί σύμμαχοι θα είναι οι γλάροι και τα υπόλοιπα θαλασσοπούλια που, γνωρίζοντας εμπειρικά τις πορείες του ψηλού, εντοπίζουν τα μεγάλα κοπάδια και υπομονετικά περιμένουν τις επιθέσεις των τόνων που θα τα οθήσουν στην επιφάνεια. Αφού το κοπάδι κυκλώσει το δόλωμα με μια τεχνική που μοιάζει με ανεμοστρόβιλο, τα βαθύτερα ψάρια του κοπαδιού ξεκινούν με κάθετες εφορμήσεις που φτάνουν μέχρι και την επιφάνεια, εναλλάσσοντας ρόλους κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. Θεωρείται πως υπάρχουν δύο κύρια αλλιευτικά αποθέματα τόνου παγκοσμίως, στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Το δυτικό απόθεμα αναπαράγεται στον κόλπο του Μεξικού, ενώ το ανατολικό στη Μεσόγειο. Μέσα στο Αιγαίο, παρότι υπάρχουν μόνιμα μοναχικά μεγάλα ψάρια κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, τα νέα ψάρια που μεταναστεύουν στη Μεσόγειο για να αναπαραχθούν φτάνουν στη ζεστή και κλειστή λεκάνη του Αιγαίου κοπαδιαστά τον Απρίλιο, όταν τα νερά αρχίζουν να δημιουργούν το θερμοκλινές. Η αναπαραγωγή τους είναι ετήσια. Πλησιάζοντας τα παράκτια νερά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, αποθέτουν τα αυγά τους για να επιστρέψουν σε βαθύτερα νερά τους χειμερινούς μήνες. Εντυπωσιακά γόνιμος ο τόνος είναι στην ηλικία των 15 έως 16 χρόνων, όπου ζυγίζει περίπου 200 κιλά. Τα δε αυγά που αποθέτονται είναι εκατοντάδες χιλιάδες, απαιτώντας περίπου 2 ημέρες για να εκολαυθούν. Εισερχόμενα από τα δυτικά του Ιωνίου πελάγους, διασχίζουν το βαθύτερο τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου και καταφθάνουν στο Αιγαίο μέσα από το κύριο ρέμα του στενού Κυθύρων-Αντικυθύρων. Η βασική πορεία κατά την άνοδό τους περνάει μέσα από τη Φαλκονέρα και το στενό του Καφυρέα. Διασχίζουν όλο το Αιγαίο, φτάνουν μέχρι το Άγιο Όρος και αρχίζουν να κατεβαίνουν όσο τα κοπάδια δολωμάτων αναπτύσσονται στις νότιες θάλασσες και γίνονται πλουσιότερα. Όσο δε η μέση τιμή της θερμοκρασίας του Βορείου Αιγαίου πέφτει, τόσο τα κοπάδια των τόνων κατευθύνονται νοτιοανατολικότερα στη λεκάνη της Μεσογείου σε μια συνεχή αναζήτηση έβρεσης τροφής. Εισερχόμενα από τα δυτικά, τα κοπάδια δοκιμάζουν την τύχη τους από διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με τον αριθμό των κοπαδιών και των μελών που τα απαρτίζουν, καθώς και από τη διαθεσιμότητα της τροφής. Η βασική γραμμή είναι εκείνη που ενώνει τη Φαλκονέρα με το στενό του Καφυρέα, παράλληλα με τις άλλες γραμμές που διανύουν το πέλαγος της Ανατολικής Πελοποννήσου αλλά και των Δυτικών Κυκλάδων. Τελικά, όλες καταλήγουν στο κύριο ρέμα του Κάβο Ντόρο, ανοιχτά στο πέλαγος του Σαρωνικού Κόλπου, όπου η άφθονη ροή του πλανκτών μέσα από αυτή τη βασική γραμμή ρεμάτων του Αιγαίου προσελκύει μεγάλα κοπάδια δολωμάτων. Παράλληλα με τις μετακινήσεις αυτές, από τα Αντικύθυρα θα κατευθυνθούν ανατολικά και κάποια κοπάδια προς το βόρειο τμήμα της Κρήτης, όπου και θα παραμείνουν σχεδόν όλο το καλοκαίρι, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα τροφής. Αργότερα τα κοπάδια αυτά θα μετικήσουν ανατολικότερα στα θερμότερα ύδατα της Μεσογείου. Η μετακίνηση γίνεται από το Κρητικό πέλαγος, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης μέσης θερμοκρασίας που έχει η θάλασσα, περίπου 2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με το Λιβικό πέλαγος, που επηρεάζεται από το βαθύ κρύο τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου. Κάποια κοπάδια μένουν στο πέλαγος του Σαρωνικού Κόλπου, αλλά η βασική μάζα των ψαριών θα δοκιμάσει την τύχη της διανύοντας το κεντρικό Αιγαίο. Σκοπός είναι να φτάσουν τον Ιούλιο στο πέλαγος της Λίμνου και του Αγίου Ευστρατείου, όπου και θα παραμείνουν για ένα περίπου μήνα λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας τροφής, όπως είναι τα μεγάλα κοπάδια νεογέννητων σκουμπριών. Από εκεί τα κοπάδια θα χωριστούν σε τρεις κύριες κατευθύνσεις. Μία μάζα κοπαδιών θα μείνει και θα κυνηγήσει σε όλο το Θρακικό πέλαγος, μέχρι να επιστρέψει στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου, περνώντας βόρεια και ανατολικά από τη Λίμνο.
Κάποια ψάρια θα μπουν στο στενό του εύξηνου πόντου και θα φτάσουν ακόμα και μέσα στη Μαύρη Θάλασσα για να τραφούν, ενώ κάποια θα κινηθούν νοτιότερα. Μια άλλη μάζα θα κινηθεί βόρεια των Σποράδων, όπου και θα παραμείνει λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας τροφής και εν τέλει θα βρεθεί στο πέλαγος της Εύβοιας, όπου θα συναντηθεί με τα άλλα κοπάδια που έρχονται από τα δυτικά. Η κύρια μάζα όμως θα κυνηγήσει επιστρέφοντας στο πέλαγος της Λίμνου, με απότερο σκοπό να φτάσει το Σεπτέμβριο στο πλούσιο διατροφικά πέλαγος της Μυτιλίνης και να κυνηγήσει τα τεράστια κοπάδια σαρδέλας που έχουν γεννηθεί εκεί. Κάποια κοπάδια τόνων μένουν μέχρι το Δεκέμβριο στο πέλαγος αυτό και κάποια συνεχίζουν την πορεία τους κάνοντας στάση στο πέλαγος της Χίου με σκοπό να ταξιδέψουν νοτιότερα στη Μεσόγειο ή να κατευθυνθούν δυτικότερα προς το πέλαγος της Εύβοιας. Μέσα στα κύρια ρέματα όμως που υπάρχουν στο Αιγαίο, με σκοπό την ανακύκλωση των υδάτων και της εισαγωγής του φρέσκου οξυγονωμένου νερού από τους ωκεανούς, οι τόνοι δεν είναι οι μόνοι ταξιδιώτες. Ο υποβρύχιος κυνηγός συχνά θα βρεθεί αντιμέτωπος με την παρουσία φαλαινών φυσιτήρων, δελφινιών, χελωνών καρέτα-καρέτα, ξυφιών και βασιλικών ζαργανών που αναζητούν ακριβώς τα ίδια πράγματα με τους τόνους. Η πρώτη επίσημη ονομασία του κυανόπτερου τόνου δόθηκε από τον Κάρολο Λινναίο, γνωστό ως πατέρα της σύγχρονης ταξινομίας και οικολογίας, το 1758. Ανήκει στην οικογένεια των σκομβριδών με επιστημονική ονομασία Thunus thinus. Φτάνοντας τα 4,5 μέτρα μήκος και ζυγίζοντας περισσότερα από 700 κιλά, ο κυανόπτερος κατατάσσεται στην κορυφή ανάμεσα στα υπόλοιπα του είδους του, ενώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα θυράματα που θα συναντήσει παγκοσμίως ο κυνηγός των μπλε νερών. Ενηλικιώνεται σε ηλικία 4 ετών, ζυγίζοντας τότε περίπου 35 κιλά και έχοντας μήκος περίπου 1 μέτρο. Είναι είδος μακρόβιο, με τα μεγάλα σε μέγεθος και βάρος άτομα να φτάνουν και να ξεπερνούν πολλές φορές τα 30 χρόνια ζωής. Ζει σε νερά μεσαίου βάθους, κυρίως στη ζώνη μέχρι τα πρώτα 200 μέτρα. Κατασκευαστικά, πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα της φύσης. Πέρα από το ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα που τον χαρακτηρίζει, ο γαλαζόπτερος τόνος διαθέτει ένα αποτελεσματικότατο και πραγματικά ιδιαίτερο κυκλοφορικό σύστημα. Προκειμένου να διατηρηθεί ο πυρήνας του ψαριού ζεστός, φτάνοντας ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου διαφοράς από το υγρό περιβάλλον, ένα περίπλοκο σύστημα αρτηριακών και φλεβικών αιμοφόρων αγγείων σε μορφή πλέγματος πραγματοποιεί ανταλλαγές θερμότητας, διατηρώντας αυτή μέσα στο σώμα του ψαριού, επιτρέποντας παράλληλα τη βέλτιστη απόδοση των ερυθρών μυών. Ο λόγος που τα ψάρια αυτά μπορούν να διασχίσουν τόσο μεγάλες αποστάσεις εισερχόμενα σε κρύα νερά βρίσκεται σε έναν ιδιαίτερο μηχανισμό φυσιολογίας που τους επιτρέπει να διατηρούν και να διαχειρίζονται αναλόγως τη θερμοκρασία του σώματος. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ψαριών, στο γαλαζόπτερο το αίμα πρώτα φιλτράρεται από ειδικά αγγεία του αίματος, αφαιρώντας μέρος της θερμότητας που θα αποβάλλονταν στο νερό μέσω της αναπνοής. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι λευκοί μύες που ευθύνονται για τις μεγάλες ταχύτητες στην κολύμβηση να υπερτροφοδοτούνται με την επιπλέον θερμότητα, αποφέροντας μεγαλύτερη απόδοση. Χάρη σε αυτήν μπορούν να διατηρούν μεγάλη σταθερή μέση ταχύτητα και υψηλή στιγμιαία για να συλλάβουν την τροφή τους ή να αποφύγουν τον κίνδυνο. Η επιφάνεια των βραχίων τους είναι κατά 30 φορές μεγαλύτερη από αυτή των άλλων ψαριών, ενώ κολυμπούν μονίμως με το στόμα ελαφρώς ανοιχτό για να περνά μεγάλη ποσότητα νερού στα βράχια τους, χωρίς να χρειάζεται να το αντλούν, σπαταλώντας επιπλέον ενέργεια. Έχουν κατά 10 φορές μεγαλύτερη καρδιά από τα υπόλοιπα ψάρια, η πίεσή τους είναι 3 φορές μεγαλύτερη, ενώ η ογκομετρική σχέση στο αίμα τους, μεταξύ πλάσματος και αιμοσφαιρίνης, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα θηλαστικά. Στην περίπτωση που ο ψαροκυνηγός βρεθεί απέναντι σε τόνους κρατώντας ένα απλό όπλο, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά πριν πατήσει τη σκανδάλη, στοχεύοντας σε μια κέρια βολή που θα μειώσει στο ελάχιστο το φρενήρι φεδιό του ψαριού. Απέναντι σε ένα τόσο ιδιαίτερο ψάρι, ο εξοπλισμός δεν θα έπρεπε να είναι συνηθισμένος.
λόγω του μεγάλου μεγέθους, των σκληρών μυών και δέρματος, αλλά και της ταχύτητας με την οποία κινούνται αυτά τα ψάρια, απαιτούνται όπλα με μεγάλη δύναμη κρούσης, αλλά και πολλά περιφερειακά εξαρτήματα που θα επιτρέψουν μια σίγουρη βολή, αλλά και την ασφαλή ανάδυση του δίτη στην επιφάνεια. Ένα μεγάλο ξύλινο όπλο που λειτουργεί άψογα απέναντι στα μεγάλα μαγιάτικα, σπάνια θα φανεί αρκετό απέναντι σε ένα μεγάλο τόνο. Η άμεση αντίδραση του ψαριού να καταδυθεί κάθετα προς τα βαθιά, κάνουν άκρος επικίνδυνο τον έλεγχο του ψαριού μέσω του σκηνιού από ένα απλό μουλινέ, ακόμα κι αν ο δίτης βρίσκεται στην επιφάνεια. Επιχειρώντας βολή με ένα συμβατικό όπλο, ο δίτης θα κάμψει τη δύναμη του ψαριού, χρησιμοποιώντας το σώμα του για αντίσταση, φέρνοντας το τελικά μετά από λίγη ώρα στην επιφάνεια. Αυτό βέβαια, ελπίζοντας ότι όλα θα έχουν πάει καλά, ότι η ποσότητα του σκηνιού θα είναι επαρκής και δεν θα έχει προκύψει κάποια εμπλοκή στο μουλινέ, κάτι που θα οδηγούσε στην απώλεια του όπλου και θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του δίτη. Το μικρό όπλο όμως, μάλλον αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Όταν το μέγεθος των ψαριών μεγαλώνει, βολές με αδύναμα όπλα πρέπει να αποφεύγονται. Πράξη που εκφράζει απόλυτα τον επιλεκτικό και τεχνίτη κυνηγό. Το κατάλληλο όπλο πρέπει να διαθέτει τόση δύναμη ώστε να μπορεί να εκτελέσει μια αποτελεσματική βολή ακόμη και πέρα από τα 7 μέτρα από την άκρη της βέργας, πάντα με τη λιγότερη δυνατή ανάκρουση. Η ίδια η βέργα πρέπει να έχει μεγάλο πάχος ώστε να αντέξει τις ταλαντώσεις από τα λάστιχα και τη δύναμη των ψαριών. Στη θέση των συμβατικών φτερών, σε αυτή την περίπτωση θα βρούμε μια αποσπόμενη κεφαλή που χάρη στον τρόπο λειτουργίας της θα μπορέσει να κρατήσει ένα ψάρι ακόμη και από το δέρμα. Όλα αυτά βέβαια δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς το σύστημα ταχείας απελευθέρωσης. Αυτό αποτελείται από τη βέργα του όπλου, 40 μέτρα ελαστικού με την ονομασία μπάντζι και μία σανίδα με άνωση πάνω από 25 κιλά. Με τη βολή, το όπλο παραμένει στα χέρια του κυνηγού, ενώ βέργα, μπάντζι και σανίδα ξεκινούν το ταξίδι τους πίσω από το μαχόμενο ψάρι. Εξυπακούεται πως η σύνδεση όλων αυτών των τμήματων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, αποφεύγοντας προχειρότητες που μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια ενός μεγάλου θυράματος.
Έχοντας μαζέψει αρκετά μέτρα ελαστικού, κάποια στιγμή ο δίτης θα χρειαστεί να συγκρατήσει το ψάρι σε ένα προσιτό βάθος ώστε να εκτελέσει μια δεύτερη βολή. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα αρκεί να υπάρχει ένα απαραίτητο και πολύ χρήσιμο εξάρτημα πάνω στη σανίδα, μια ανοξείδωτη παραμάλα. Μια σημαία που θα κάνει πιο ευδιάκριτη τη σανίδα είναι επίσης πολύ σημαντική για να διακρίνονται οι δίτες από μεγάλη απόσταση ή στην περίπτωση που η σανίδα βυθιστεί μετά από μάχη με ένα μεγάλο θύραμα. Όσο θα περνάει ο καιρός και θα συλλέγονται εμπειρίες και βιώματα, ο κυνηγός σταδιακά θα καταλάβει ότι πρέπει να κυνηγάει νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα, έχοντας πάντα κατά νου πως οι τόνοι προτιμούν να κυνηγούν κόντρα στο ρέμα και στον ήλιο. Θα εκτιμήσει τη μοναξιά του πελάγους και σύντομα θα καταλάβει πως η εύκολη λύση της σύλληψης ενός μεγάλου τέτοιου ψαριού κοντά σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας με μαλάγρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με τη μαγεία που κρύβει το ελεύθερο κυνήγι τους στα ανοιχτά νερά. Μέσα από τα λάθη θα καταλάβει ότι η προσκόπευση είναι απαραίτητη όταν τα ψάρια κινούνται μακρύτερα από αυτόν, ενώ το δευτέρωμα επιβάλλεται ακόμη και αν η πρώτη βολή δείχνει αρκετή. Θα μοιραστεί τις στιγμές με το ζευγάρι του για να είναι αποτελεσματικότερος αλλά και πιο ασφαλής. Ενώ πάντοτε θα του συνοδεύει ένας έμπειρος και διακριτικός χειριστής πάνω στη βάρκα. Κατανοώντας τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν μετά τη βολή λόγω της ομοίης δύναμης των ψαριών, θα δώσει μεγάλη σημασία στις κινήσεις του και στην αποφυγή μπλεξίματος με τα σχοινιά και το μπάντζι. Θα μπορέσει να αφουγκραστεί τα υπό άλλες συνθήκες ανύπρακτα σημάδια, φτάνοντας επιτέλους απέναντι στους μεγάλους κυνηγούς, έτοιμος για την πρόκληση που πάντα κρύβεται μετά τη βολή.
Ακόμη και μετά από πολλές συναντήσεις όμως, δεν πρέπει να ξεχνάει πως ο καλός εξοπλισμός και η εμπειρία δεν είναι αρκετά για να του χαρίσουν πάντοτε το πολυπόθητο ψάρι. Πάντα θα υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες και σχεδόν ανεξήγητες αποτυχίες που πρέπει να προβληματίσουν τον κυνηγό, οθώντας τον στο να τις περιορίσει στο ελάχιστο. Η κακή εκτίμηση της απόστασης μεταξύ θηρευτή και θυράματος, χωρίς σημεία αναφοράς μέσα στο μπλε, είναι μία από τις περιπτώσεις που ακόμη και ο έμπειρος κυνηγός μπορεί να ξεγελαστεί. Πραγματικοί ιτημένοι από το μεγάλο αυτό παιχνίδι της φύσης βγαίνουν οι μικροί πρωταγωνιστές που αποτελούν τα κοπάδια του δολώματος. Πολλά ψαράκια φέρουν τα σημάδια δονδιών, ενώ δεν είναι λίγα εκείνα που ξέφυγαν μεν από τα σαγόνια των τόνων, όμως λόγω των τραυμάτων τους και της αιμορραγίας χάνουν τη μάχη με τη ζωή λίγο αργότερα. Αυτό που πρέπει να θυμάται ο δίτης όταν συναντήσει υπολείμματα τροφής είναι πως οι τόνοι κινούνται κόντρα στο ρέμα και κατά συνέπεια τα υπολείμματα της τροφής τους μένουν πίσω. Αντίθετα με τα μαγιάτικα που συνήθως η τροφή προπορεύεται των ψαριών. Η πρώτη εικόνα που έχει ο δίτης όταν βρεθεί μέσα στους τόνους είναι ότι τα πολυάριθμα κοπάδια δίνουν την εντύπωση αυθονίας. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι κόκκινοι μύες του κυανόπτερου έχουν εξαιρετική ποιότητα και υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών χωρίς περιττό λίπος. Το λάδι του περιέχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης D και της ιδιαίτερης ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, κάνοντάς τον περιζήτητο στις φαρμακοβιομηχανίες. Πέρα όμως από τη σημαντική διατροφική αξία του κρέατός του, τα τελευταία χρόνια ο κερατοειδής του τόνου χρησιμοποιείται για την κατασκευή εμφυτεύματος καρδιακής βαλβίδας χωρίς δυσάρεστες παρενέργειες. Τα δύο αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση της ιαπωνικής αγοράς, που απορροφάει το 80% των παγκόσμιων πωλήσεων, έχουν ως αποτέλεσμα την υπεραλίευση του κυανόπτερου με διάφορες μεθόδους κυρίως μαζικής αλίειας, όπως είναι τα αφροπαράγαδα, τα δίχτυα γρυγρή, με δολώματα, αλλά και με καλάμι. Παράλληλα, οι παράνομες μορφές αλίειας έχουν καταστρέψει τα ευρωπαϊκά αποθέματα του μπλε τόνου, απειλώντας ακόμη και την ύπαρξή του. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσίευσαν οι επιστήμονες της Επιτροπής για τη Διατήρηση των Φινοειδών του Ατλαντικού, τα σημερινά αλιεύματα αντιστοιχούν σε ποσοστό θνησιμότητας υπερτριπλάσιο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Η βιομάζα αναπαραγωγικού αποθέματος, ανανεωεισερχόμενο ψάρι στο απόθεμα, είναι σήμερα μικρότερη από το 1 πέμπτο του επίπεδου του 1970. Λόγω της μεταναστευτικής φύσης του, οι επιστήμονες κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου εάν δεν ληφθούν άμεσα σοβαρά μέτρα διεθνώς για την ορθή διαχείριση των αποθεμάτων. Από την πλευρά του, ο υποβρύχιος κυνηγός σίγουρα δεν κάνει ζημιά. Συλλαμβάνοντας ένα, δύο ή ακόμη και τρία ψάρια τον χρόνο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τις γενοκτονίες που πραγματοποιούν τα επαγγελματικά εργαλεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως μπορεί να δρά απερίσκεπτα. Ως σύγχρονος ψαροκυνηγός και άνθρωπος, οφείλει να σέβεται το περιβάλλον και τα πλάσματα που ζουν στη θάλασσα. Οφείλει να σέβεται τα νεαρά άτομα, επιλέγοντας μόνο εκείνα που έχουν ολοκληρώσει
τουλάχιστον έναν αναπαραγωγικό κύκλο, ενώ πριν πατήσει τη σκανδάλη θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σίγουρος για την αποτελεσματικότητα της βολής του και την αξιοπιστία του εξοπλισμού του. Μονάχα έτσι θα μπορέσει να αποφύγει άσκοπους τραυματισμούς και θανάτους. Ένα θάνατο που δεν αρμόζει σε αυτούς τους υπέροχους και ακούραστους ταξιδιώτες του Αιγαίου, αλλά και του υπόλοιπου υδάτινου κόσμου.